Η νίκη για μας την Κυριακή αποτελεί μονόδρομο. Πάντα όταν κάνεις μια ήττα και θεωρώ ότι βάσει εικόνας δεν έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό, σίγουρα η ήττα σε πεισμώνει και σε κάνει να βγάζεις περισσότερο εγωισμό. Νομίζω θεωρώ ότι αυτό εμείς θα κάνουμε την Κυριακή. Η αναμέτρηση θα κριθεί στα τακτικά κομμάτια, στη δύναμη και στην υπομονή που θα δείξουν οι δύο ομάδες. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ο Αγροτικός είναι μια πάρα πολύ εμπειρή ομάδα και θα πρέπει εμείς να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Σίγουρα, επειδή προερχόμαστε από δύο ήττες συνεχόμενες και μία ήττα συνέδρα μας, θέλουμε πάση θυσία την νίκη. Δουλεύουμε όλη τη βδομάδα και ευελπιστώ να κερδίσουμε, γιατί ενώ παίξαμε καλά την προηγούμενη αγωνιστική, δεν ήρθε η νίκη. Έχουν μείνει 30 αγωνιστικές, δεν πρέπει ούτε να τα βάφουμε μαύρα. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Με δουλειά και με επιμονή και με πίστη, πιστεύω η ομάδα θα πάει πολύ καλά. Η κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα αγωνιστικά, μπορούμε να το δούμε από το προηγούμενο παιχνίδι, βρίσκεται σε καλή κατάσταση αγωνιστικά. Τώρα, όσον αφορά το προηγούμενο που είπατε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, γι' αυτό είναι και το πιο ωραίο άθλημα. Δηλαδή, μπορεί να παίζεις καλύτερα και πολύ καλύτερα από τον έναν αντίπαλο και να μην κερδίζεις ή το αντίθετο. Αυτά συμβαίνουν. Αυτό έχω να πω. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας να μας βοηθήσει, γιατί έχουμε πολύ καλή έδρα και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και να μην έχουμε απώλειες στην έδρα μας. Να μας βοηθήσει ο κόσμος όσο μπορεί. Το παιχνίδι θα κριθεί όπως όλα τα μάτς στη Β' Εθνική. Πιστεύω ότι το κλειδί είναι η αρχή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ με αυτή την έννοια. Γιατί στη Β' Εθνική, ποιος βάζει πρώτο γκολ, κατά 90% κερδίζει. Μετά οι ομάδες κλείνονται πίσω, δεν παίζεται ποδόσφαιρο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι ώστε να προηγηθούμε. Αυτό έχω να πω.